Θα πάμε Λονδίνο. Είναι αυτό που λένε London Calling. Θα πάμε στον κύριο Αντώνη Πέτσα. Σας θυμίζω ότι είναι από τους συμπατριώτες μας που από τους πρώτους έλαβε εκείνη την περίφημη ιστορία των mail της διαρροής των προσωπικών του δεδομένων από το γραφείο της Ευρωβουλευτού τότε, της κυρίας Ασημακοπούλου, και αμέσως ο άνθρωπος και το δημοσιοποίησε και στην ουσία αποτέλεσε το συνεκτικό κρίκο να βρουν οι απόδημοι μια άκρη. Φτάσαμε στα πρόστιμα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το τι κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες ίσως μας το πει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει παρακολουθήσει την επιστολική ψήφο από εκεί και κάτω ο ίδιος, από το Λονδίνο, και το λέω διότι έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες για μη παραλαβή φακέλων, για αδυναμία αποστολής τους, όχι με ευθύνη των εκλογών, αλλά των εταιριών courier. Τους έφτασε, σας το θυμίζω, την Κυριακή το πρωί σηματάκι ότι δεν παρελήφθη ή παρελήφθη και δεν ήταν σωστά, αλλά μπορείτε να έρθείτε από την Ουάσιγκτον να ψηφίσετε στην Αθήνα, για παράδειγμα. Καλημέρα, κύριε Πέτσα. Hello, baby, από London Calling. λοιπόν. Καλημέρα στους εκδοτές, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά. Αλήθεια, ποια είναι η... Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Έγινε ολόκληρη φασαρία πριν τις ευρωεκλογές. Καταλήξαμε σε ένα πρόστιμο που από ό,τι καταλάβαμε το πληρώσουμε όλοι μαζί. Από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Από εκεί και πέρα έκλεισε το θέμα και για εσάς τους αποδήμους. Είμαστε στην αρχή, σε πολύ αρχή θα έλεγα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πολύ απλό. Δεν ξέρω φυσικά, εντάξει, πόσοι από τους ακροατές και όλους το διάβασαν, γιατί μιλάμε για ένα πόρισμα 68 σελίδων, με πάρα πολλές τεχνικές πληροφορίες κλπ. Φυσικά καταλήγει και στα πρόστιμα. Εγώ θα το συνοψίσω μία πρόταση. Πάμε και όπου βγει. Είναι ακόμα μία επιβεβαίωση ότι ακόμα έναν τομέα λοιπόν του αυτού του θεδαλώδες τέλος πάντων κράτους. Ό,τι να είναι, όπου να είναι, και πραγματικά κυβερνήσεις πέφτουν, κυβερνήσεις ανεβαίνουν, γίνονται αριστερές κυβερνήσεις, γίνονται δεξιές κυβερνήσεις. Τόσα χρόνια μετά και μετά από GDPR και από τέτοια, ό,τι κάνει, ό,τι θέλει, όποιος γουστάρει και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Και να πω και να τονίσω κατευθείαν το ένα το γεγονός, βλέπουμε ακόμα και στο πόρισμα να λέει ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου δεν πήραν χαμπάρι για ό,τι έγινε και έμαθαν, λέει, από τα MME. Ότι υπήρχε διαρροή. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Τόσο ωραία. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε. Άρα είστε σε φάση συνέχειας. Ισχύει η πληροφορία ότι δεν γνωρίζετε αν η χρήση των δεδομένων σας έχει σβηστεί από την αποστολέα ή έχει σβηστεί. Τι έχει συμβεί εδώ? Καταρχήν, να σβηστεί από ποιον από όλους είναι η πρώτη ερώτηση που θα κάνω εγώ. Σωστό γι' αυτό. Γιατί, νούμερο ένα. Καταρχήν, εντάξει, μιλάμε τώρα ξανά για το πόρισμα που και ο κύριος Θεοδωρόπουλος επιβεβαιώνει, κατέθεσε, λέει, αποδείξεις ότι έλαβε τη λίστα από έναν αριθμό, ελληνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου, που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Νομίζω ότι τονίζει ότι δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου αυτός που του το έστειλε, ότι είναι κάποιο μέλος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι παληθεύει, που έχει κρύψει, λέει, τα στοιχεία του. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, αυτός ο άγνωστος Χ, που πιστεύω ότι είναι ίσως ο πιο σημαντικός παίχτης, ας το πούμε, σε αυτό το παίγνιο, ακόμα μένουν άγνωστα τα στοιχεία του. Άρα δηλαδή αυτός είναι αυτός που πρέπει να λογοδοτήσει αργά ή γρήγορα και να μας πει ποιος ακριβώς του τα παρήχε αυτά τα στοιχεία και μετά φυσικά με ποιον όμως συμφέρον τάσσερι στον κύριο Θεοδωρόπουλο. Το άλλο που τονίζει επίσης το πόλεμο, το οποίο είναι σχετικό με το ερώτημά σας, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με την παρέτηση, τέλος πάντων απόλυση, τι ήταν τέλος πάντων του κυρίου Θεοδωρόπουλου, δεν μπορούσε, λέει, να του ζητήσει ή δεν έψαξε, λέει, τις προσωπικές του συσκευές, καθότι δεν ήταν, λέει, συσκευές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο κ. Θεοδωρόπουλος, δηλαδή, και οποιοδήποτε, δηλαδή, μπορεί να έχει ακόμα στις προσωπικές του συσκευές τα αρχεία αυτά με τα 25.000 άτομα, με τις διευθύνσεις κατοικίας και όλα αυτά, και φυσικά να τα κάνει ό,τι θέλει, να τα στέλνει που θέλει κλπ. Όπως σωστά τονίσατε, για να γυρίσω στην ερώτησή σας, η αρχή με το πόρισμά της διέταξε μόνο την κυρία Σημακοπούλου ρητά να διαγράψει τα στοιχεία, το οποίο φαντάζομαι ότι θα το έχει κάνει, αλλά όπως και να έχει, όχι, δεν έχουμε καμία επαλήθευση ότι έχει γίνει. Μάλιστα. Τώρα, θέλω, επειδή ξέρω ότι έχετε γίνει ένας κρίκος δέκτης London Calling στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο, θέλω να μου πείτε τι εικόνα έχετε εσείς
για την επιστολική ψήφο από εκεί και κάτω, διότι έχω πάρα πολλά παράπονα. Μου έκανε εντύπωση αυτό έτσι με πίκρα το μήνυμα του αποκαλούμενου και πατέρα της ΑΟΣ, του Θόδωρου Καριώτη, ο οποίος το στείλει 23 μέρες πίσω το φάκελό του και πήρε την Κυριακή το πρωί μήνυμα από την Ουάσιγκτον που βρίσκεται ο άνθρωπος. Μπορείτε να πάτε, λέει, μπορείτε να έρθείτε στο τμήμα σας στην Κυψέλη που είστε εγγεγραμμένος, να ψηφίσετε, να φύγει Κυριακή πρωί, να φτάσει Δευτέρα, μάλιστα. Τι εικόνα έχετε, γιατί εδώ υπάρχουν καταγγελίες ότι περίπου 20 με 30.000 δεν είναι εξακριβωμένο. Βγήκαν off, είτε γιατί οι εταιρείες courier είχαν αδυναμία παράδοσης, είτε γιατί παραδόθηκαν αλλά δεν ήταν σωστά. Εδώ δεν χρειάζονταν κάποιος να κάνει ό,τι μπορεί για να γίνουν αποδεκτοί, εκτός αν είναι εμφανώς άκυροι οι ψήφοι. Δηλαδή για διαδικαστικά πετάγαν έξω ψήφους. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε τέλος πάντων. Έχετε δίκιο, συμφωνώ απόλυτα κι εγώ με την εικόνα που έχω. Κι εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Έχω ακούσει άτομα τα οποία το έστειλαν μία μέρα καθυστερημένα και όντως δεν έγινε αποδεκτό. Έχω ακούσει ιστορίες για άτομα που το έστειλαν 20 μέρες πριν, δηλαδή όσο νωρίτερα μπορούσαν να το στείλουν και πάλι δεν έγιναν αποδεκτά. Πιστεύω ότι έχει γίνει ένα μπάχαλο. Τώρα ποιος φταίει και πού φταίει δεν έχω ιδέα. Σίγουρα προφανώς πιστεύω ότι από την αρχή περισσότεροι βλέπουμε ότι είναι μια κακοραμένη, κακοσχεδιασμένη επιχείρηση τέλος πάντων. Κοιτώντας απλά στη σελίδα από το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέπω ότι εγγεγραμμένοι ήταν 50.000 άτομα και συμμετοχή, λέει, έγιναν τελικά 73%, δηλαδή περίπου 14.000 ψήφοι δεν μέτρησαν. Και καλά, φαντάζομαι ότι δεν θα τους πήραν. Και μόνο άκυρα, λέει, ήταν 475. Άρα, φαντάζομαι ότι αυτά τα 475 θα είναι και αυτοί που έστειλαν τα διαβατήρια και τις ταυτότητες μαζί. Επειδή ακούσαμε, εντάξει, κάποιες, ας το πω, τραγελαφικές καταστάσεις που συνήθως καλώς ή κακώς τέλος πάντων συμβαίνουν. Αλλά όπως και να έχει, θέλω να πω ότι πιστεύω ότι, εντάξει, σίγουρα δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Επίσης, να τονίσουμε ότι κάποιοι από εμάς δεν είχαμε τη δυνατότητα, τέλος πάντων, δεν θέλαμε να ψηφίσουμε επιστολική ψήφο. Νομίζω ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουμε σε εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό. Και να τονίσω κιόλας ότι, επειδή εγώ ψηφίζω με επιστολική, για παράδειγμα, στην Αγγλία που είμαι εδώ, όταν γίνεται αυτό, είναι με το αντίστοιχο ΕΛΤΑ, ας το πούμε, με τον Royal Mail που είναι εδώ πέρα, που είναι, θέλω να πω, πολύ μηδαμινό σχετικά το κόστος. Όμως το ελληνικό το κράτος, φυσικά, επειδή έχουμε πολλά λεφτά για πέταμα, έγιναν με πολύ ακριβούς παρόχους, εντάξει, να μην ονοματίζω, όλοι ξέρουμε το όνομα, που αν δεν κάνω λάθος, η αποστολή ενός τέτοιου φακέλου από την Ελλάδα στην Αγγλία, για παράδειγμα, είναι κανένα πενιντάρικο. Άρα, μιλάμε, αν κάποιος βάλει τώρα αυτά τα 50.000, 36.000 πόσα είναι, και το κόστος που είχανε, μιλάμε για αδιανόητη σπατάλη χρήματος, θα το πω έτσι. Όμως, και βάσει του αποτελέσματος, όπως είπατε και όπως ξεκινήσαμε και όλες να λέμε, δεν είναι ότι και μας εξασφάλισαν ότι έφτασαν οι φάκελοι εγκαίρως, έτσι. Μάλιστα. Είναι πολλά θέματα και η εταιρεία. Με ρωτάει εδώ κάποιος με καλοπιστία, αν θέλετε. Λέει, κύριε Πέτσα, εγώ δεν ξέρω αν προκύπτουν ευθύνες προσωπικές για την Υπουργό Εσωτερικών. Παίρνω, λέει, καλοπρέρετα ότι δεν ευθύνεται για τη διαρροή των στοιχείων σας. Αφού αυτή τη στιγμή υπήρξε θέμα και τώρα προκύπτει και θέμα με την επιστολική ψήφο, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον για τη διαδικασία των ευρωεκλογών να πάει στον πάγο και να επανέλθει μετά, για να υπάρχει τουλάχιστον εξωτερικά μια εικόνα ότι, ρε παιδί μου, το ψάχνουμε. Δηλαδή, η ίδια υπουργός που επί των ημερών της, μου λέει ο άνθρωπος, έχουμε τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων όπως του κυρίου Πέτσα, η ίδια υπουργός κάνει και τις εκλογές με τις οποίες έχουμε τέτοια προβλήματα στην επιστολική ψήφο. Καταρχήν, εγώ νομίζω προσωπικά ότι είμαι από τους πιο καλοπροαίρετους με την κυρία Κεραμέως από την πρώτη μέρα. Εγώ από την πρώτη μέρα κιόλας τονίζω ότι δεν τη θεωρώ καν τη βασική υπεύθυνο και θα εξηγήσω γιατί. Κυρίως το μεγάλο μας πρόβλημα εδώ πέρα, που λέω πάμε και όπου βγει, είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Προφανώς δεν θέλω να τα συσχετίσω ούτε με τους σιδηροδρόμους κλπ. Αλλά προφανώς θέλω πω ότι σε κάποιους τομείς στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές, σε κάποιους τομείς δεν στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν όμως και άλλες προεκτάσεις. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που με εξελαίνει, αν θέλετε κιόλας, ακόμα και σήμερα, είναι ότι κανένας δεν ονοματίζει τον προηγούμενο υπουργό. Ποιος ήταν? Ο κύριος Βορύδης. 2,5 χρόνια. Ποιος ήταν πριν? Ο κύριος Θοδωρικάκος, αν δεν κάνω λάθος, πάλι 1,5-2 χρόνια. Αυτοί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και αν π.χ. κατά τα 4-5 χρόνια που ήταν στο Υπουργείο δεν υπήρχαν πρωτόκολλα ασφαλείας, ή μπορεί να υπήρχαν, λέω εγώ τώρα, και για κάποιο λόγο να καταργήθηκαν, να μην ήταν ενημερωμένοι και πάει λέγοντας. Άρα πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι όλο αυτόν τον καιρό δημοσιογράφοι, τον Ατάλο, παίρνουν συνεντεύξεις, το λαλίστατο
πάντα κύριο Βορύδη, και δεν του κάνουν μια απλή ερώτηση. Κύριε Βορύδη, εσείς ξέρατε, είδατε κάτι, κάτι δεν πήγε καλά, και πάει λέγοντας. Αλλά να πάμε και στην κυρία Κεραμέως. Γιατί ευθύνεται η κυρία Κεραμέως? Γιατί εγώ θα πω ξανά στο πόρισμα, δεν μιλάω όπως καταλαβαίνετε με λόγια του αέρα. Το πόρισμα λέει ρητός καταρχήν ότι έπρεπε να έχει ενημερώσει εντός 72 ώρων και την υποπτική αρχή και φυσικά και τα υποκείμενα των δεδομένων ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που έλεγα και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, κύριε Σαρκίνη. Μιλάμε για λοιπόν 12 Ιουνίου, 3,5 μήνες μετά, και ακόμη μαζί μας δεν έχουμε λάβει αυτό επιτέλους το email που περιμένουμε να λάβουμε και να λέει επισήμως: συγγνώμη κύριε Πέτσα, Παύλο Βασίλη κλπ. Ακόμη. Όχι. Ακόμη. Δεν είναι ακόμα λοιπόν. Στοιχείο. Μισό. Δεν έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση ακόμα. Μισό λεπτό κύριε Πέτσα. Γιατί εδώ είναι θέμα της φέρουσας αντίληψης μιας πολιτείας, ενός κράτους. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και θα πω το ίδιο. Είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κράτος, μια πολιτεία, πολίτες της οποίας είναι εκτός της Ελλάδας. Και μάλιστα κλαίμε και με μαύρο δάκρυ που έχουν φύγει τα παιδιά, αυτό λέμε. Θέλετε να μου πείτε ότι μετά από τόσους μήνες, στοιχειωδώς, αυτό που κάνουν και τριτοτέταρτα κράτη, τόλμω να πω, να πούνε ένα συγγνώμη και ας μην το πιστεύουν, να το πω, δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, τίποτα. Take it or leave it, αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά, ας πάει και το παλιάμπελο. Ένα στοιχειώδη συγγνώμη, στοιχειώδη συγγνώμη, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα γίναν. Φίλο, θα μου πείτε βέβαια, υπάρχει και το άλλο έξυπνο. Εντάξει, μωρέ τώρα, εδώ τα δίνουμε στο κινητό από μόνοι μας. Αυτό σας χάλασε. Μπορεί γι' αυτό να μην σας ζητάνε συγγνώμη. Δεν περιμένουμε καν συγγνώμη. Όπως είπατε και εσείς, όχι από τρίτο τέταρτα κράτη. Εγώ θα πω μέχρι και από επιχειρήσεις που, να το πω και εγώ, έχουν σταματήσει ακόμα και να υφίστανται. Για παράδειγμα, υπήρχε μια social media platform πριν από 15-20 χρόνια πριν το Facebook, που μετά από 10 χρόνια, που δηλαδή είναι στην αφάνεια και δεν τη χρησιμοποιεί κανένας, έγινε όντως διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και πήρα π.χ. εγώ προσωπικά ένα email πριν καμιά 5 χρόνια, δεν θυμόμουν να κάνει δηλαδή ότι την είχα χρησιμοποιήσει κάποτε, και μου λέει: να ξέρετε το τάδε email, σας συγγνώμη πολύ και πάει λέγοντας. Θέλω να πω, αυτά είναι βασινόμου, είναι, ας το πω, αυτοματοποιημένα μηνύματα. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση που πρέπει να έχεις στον οποιοδήποτε συνάνθρωπο, πελάτη, χρήστη. Τι να λέμε τώρα, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Να ρωτήσω. Άρα εκεί θέλω να πω, πάει κυρία Κεραμέως και γιατί φταίει. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, παρακαλώ πολύ. Μετά από όλο αυτό το θόρυβο που κάνατε εσείς, συμπατριώτες μας, έχετε εικόνα αν ο υπεύθυνος του GDPR, πώς το λένε τέλος πάντων, του ελέγχου διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, από εκεί και κάτω έστω κάνει τη δουλειά του? Την έχετε αυτήν την εικόνα? Δεν θα έπρεπε να σας πούνε έστω ούτε συγγνώμη? Διέρευσαν, αλλά έχουμε κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό το βήμα και πλέον είναι, ανήκει στα ιστορικά αρνητικά, αλλά δεν θα επαναληφθεί. Έχετε έστω μια τέτοια ενημέρωση? Όχι σίγουρα. Και εγώ θα σας πω ξανά στο πόρισμα λοιπόν, προς τη σελίδα 66 συγκεκριμένα κιόλας. Όπως αναμενόταν φυσικά, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών να παρουσιάσει εντός τριμήνου ένα χρονοδιάγραμμα με όλες τις ενέργειες τις οποίες θα προβεί για την ενημέρωση των στοιχείων, την επικαιροποίηση των αρχείων κλπ. Και φυσικά, ξέρω εγώ, για την κατάρτιση του προσωπικού, ώστε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Το οποίο δηλαδή θεωρητικά πρέπει να αρχίσουν να το παραδώσουν μέσα στο καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, αν δεν υπάρξει κάποια προφανώς παράταση. Και μετά λέει ότι πρέπει κάθε 3 μήνες να ενημερώνουν την αρχή για την πρόοδό τους. Άρα, να το πω, εντάξει, και σαν επαγγελματίας στο χώρο, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα σε μια μέρα. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν περιμένω να ακούσω κάτι περισσότερο, αλλά θεωρητικά δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών έχει γίνεται. Συγγνώμη, τι δεν γίνεται σε μία μέρα? Εκλογές κάνανε, δηλαδή δεν διαφυλάσσανε τα προσωπικά δεδομένα? Ζήτω που καήκαμε. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τις Βρυξέλλες. Για όσους ψήφισαν με επιστολική ψήφο για τη μη έγκαιρη παράδοση του φακέλου, δηλαδή αυτό που τους ήρθε ένα ενημερωτικό ότι δεν ελήφθη έγκαιρα, κανονικά η νομοθεσία προβλέπει την επιστροφή του φακέλου στον Αποστολέα, σφραγισμένο παρακαλώ, όπως παρελήφθη. Έχετε εικόνα αν έχει γυρίσει σε κανέναν πίσω σφραγισμένος ο φάκελος? Δεν έχω ακούσει κανέναν να έχει λάβει. Για φανταστείτε να έχει ανοίξει ο φάκελος του Αντώνη Πέτσα που τον έστειλε, επειδή δεν παρελήφθηκε, να τον ανοίξαν. Για φανταστείτε, άλλο σοου θα έχουμε εκεί.
Μάλιστα. Εντάξει, αυτό λογικά θα το μάθουμε στις επόμενες μέρες, γιατί ας πούμε ότι εύλογα σε αυτή τη φάση, ας τους δώσουμε το περιθώριο ότι δεν πρόλαβε να γυρίσει ο φάκελος ακόμα. Μάλιστα. Αλλά πραγματικά δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση πλέον, δηλαδή με αυτά που έχω δει. Αυτό περιμένω, συγγνώμη κιόλα. Εντάξει. Άμα από την Ουάσιγκτον θέλει 23 μέρες να έρθει και μετά δεν παρελήφθη εγκαίρως, καταλαβαίνω. Έχετε δίκιο. Κύριε Πέτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σαχίνη, όπου θέλετε. Καλημέρα.